Πάμε να φύγουμε και να δούμε στα δικά μας και στο Casa de Papel της Κρήτης. Οι γιαγιάδες της Κρήτης ξαναγράψανε ιστορία. Μιλάμε για ένα βίντεο το οποίο έχει γίνεται κάθε καλοκαίρι για μια ραδιοφωνική εκπομπή «Καλοκαίρι στο Νότο». Είναι οι παρουσιαστές της ραδιοφωνικής εκπομπής, να τους πούμε ότι είναι η Γογό Βερίγου και ο Γιώργος Παλωθιάρης και βγάζουν κάθε καλοκαίρι ένα βίντεο. Τώρα όμως το θέμα ποιο ήταν το φετινού βίντεο. Ήταν ότι θέλανε Sony και καλά να βγάλουν δήμαρχο έναν δικό τους. Οπότε κάνανε την τέλεια νοθεία. Πραγματικά έχει έμπνευση το βίντεο αυτό. Έχει γίνει ήδη viral και εν όψη και των εκλογών που έρχονται από αύριο, έχουν ξεκινάει και η προεκλογική περίοδος, να θυμηθούμε τι έγινε. Είναι φανταστικές κάποιες σκηνές. Η Ιωάννα Κομματά έχει βρει τους συντελεστές και έχει μιλήσει και με μια πρωταγωνίστρια. Είναι διασκεδαστικό. Δείτε το. Σκοπός μεγάλος, να πάνε κι άλλος, να δει το γιο της το σάκρα τρανό, να κυβέρνα βάστα μια σάγα, γεμάτη ψήφους και παίρνουνε με τσαπουκά. Το κριτικό Casa de Papel είναι το viral βίντεο των ημερών που αγαπήθηκε από όλους και αποτελεί το τρέιλερ της παγκρίτιας ραδιοφωνικής εκπομπής «Καλοκαίρι στο Νότο». Η ραδιοφωνική παραγωγή Γογό Βερίγου και Γιώργος Μπαλωθιάρης είναι οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από αυτή την επιτυχία. Εμείς, να σας πούμε την αλήθεια, δεν είχαμε δει ποτέ το Casa de Papel και αναγκαστήκαμε να δούμε όλα τα επεισόδια μέσα σε δύο ημέρες για να μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε στην κριτική πραγματικότητα. Προσπαθούσαμε να βγάλουμε έτσι κάτι που να έχει κάτι λίγο από την επικαιρότητα. Οπότε παντρέψαμε τις εκλογές και βεβαίως κάτι που είναι must, νομίζω. Το La Casa de Papel, μια σειρά που τη βλέπανε όλοι. Το σενάριο, η σκηνοθεσία, οι στίχοι τα κάναμε εμείς. Προσπαθήσαμε με τον καλύτερο τρόπο να γράψουμε και στην αφήγηση αλλά και στους στίχους όλη την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Χαρά μεγάλη, μα και καμάρι, το σχέδιο τους ξεκινά. Μάλιστα, οι παρουσιαστές μας αποκάλυψαν μικρά μυστικά που έκαναν το κριτικό Casa de Papel να ξεχωρίσει. Να πούμε, Ιωάννα, ότι το τραγούδι αυτό ουσιαστικά, επειδή ψάχναμε μια τενόρικη φωνή και στην Κρήτη είναι πολύ δύσκολο να βρεις τέτοιες φωνές, ουσιαστικά καταφύγαμε στους ψάλτες της εκκλησίας και οι πρόβες για αυτό το τραγούδι γίνανε μάλιστα και στα υπόγεια της εκκλησίας. Ωχ, Παναγία μου! Θεία, τι έπαθες! Μην κουνηθείς, έχεις την άναψη. Η κυρία Μαρία Λιοντάκη, που είναι μία από τις πρωταγωνίστριες, μας μίλησε για τη συμμετοχή της στην τέλεια νοθεία. Προσπάθησα κι εγώ όσο μπορούσα, παρόλο που εμείς δεν είμαστε βέβαια ηθοποιοί. Κάναμε το ό,τι μπορούσαμε. Και νύχτα τα γυρίσαμε για την Κρήτη μας, για το νησί μας. Κάναμε μια φιλία με όλα τα κορίτσια που εντέξαμε. Περάσαμε ωραία, το καταμπουρίσαμε, το διασκεδάσαμε. Θα ήθελα πολύ η γιαγιά μου. Εντάξει, είναι τέλειο, παιδιά. Εγώ θα το βλέπω και σαν σύριαλ αυτό. Δηλαδή να ήταν όταν, ένα. Όταν η φαντασία sequel και η δημιουργικότητα. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι γενικά. Αυτό είναι πολύ, πολύ σατανικό πλάνο. Είδα και μια σειρά Good Girls, νομίζω λέγεται, στο Netflix. Που είναι. Ναι, που κάποιοι μαφιόζοι τέλος πάντων πήγανε και πήραν κάτι νοικοκυρές. Και βάλανε τις νοικοκυρές και κάνανε τα τέτοια. Και είναι υπεράνω πάνω στις υποψίες, κατάλαβες, σου λέω. Δηλαδή δεν υποψιάζεις ότι η νοικοκυρά θα έρθει να σε ληστέψει. Netflix αυτό. Ναι, νομίζω. Ναι. Τόδα. Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε.